Καλησπέρα σε όλους. Χαίρομαι που βρίσκομαι στην αίθουσα σήμερα εδώ πέρα και βλέπω αρκετό κόσμο και από την Ράπτρα και από τη Σιτία. Θα μιλήσω όμως και για ισχυρές απουσίες. Επίσης χαίρομαι που βλέπω τον κύριο Κεχέροπλο εδώ πέρα. Δεν χρειάζεται νομίζω να κάνουμε συστάσεις, αλλά η αναφορά του εκπροσώπου του νομού των συνταξιούχων έδωσε το στίγμα και νομίζω ήταν κατατοπιστικότατος. Η αναφορά που λέω έχει να κάνει με την ίδρυση κάποιων τμήματων επί Φίδου Ιωαννίδη. Να μην ξεχνάμε λοιπόν και να μην τζουβαλιάζουμε. Αυτό το θέτω ως παράκληση. Δεν είμαι πρόσωπος κόμματος. Άποψη έχω και την καταθέτω δημόσια. Είναι καθαρά θέμα παροχής υπηρεσιών και τι παροχές θέλουμε να έχουμε ως πολίτες. Το διακύβευμα δηλαδή είναι να έχουμε ένα τμήμα είτε της ΔΕΗ που αναφέρθηκε από το φίλο μου, είτε του ΟΤΕ και άλλων υπηρεσιών, δημοσίων ή λιγότερο δημοσίων. Αυτό είναι το διακύβευμα, αυτό θέλουμε ως πολίτες. Το 2021 δηλαδή αρκούμαστε και το θεωρούμε κατόρθωμα και τα ακούω εδώ μέσα αυτά. Να έχουμε ένα τμήμα που χολοπλέει, που ίσα που αναπνέει και το θεωρούμε παροχή υπηρεσιών για την Ελλάδα από το 2021, μάλλον έχουμε βάλει τον πύχη πολύ χαμηλά. Πάρα πολύ χαμηλά. Κάποιοι από εμάς έχουμε συνεργαστεί με υπηρεσίες του εξωτερικού, είτε υγείας για κάποιους λόγους, είτε άλλες παροχές δημοσίων ή συνεργαζόμενων με τον ιδιωτικό τομέα, αλλά κρατάνε το επίπεδο. Εμείς αυτό το έχουμε χάσει και γι' αυτό δεν γίνεται λόγος εδώ μέσα. Χαίρομαι πολύ που τα Προεδρία των Συλλόγων πήραν τη σημερινή απόφαση. Εγώ ονειρεύομαι με μια άλλου είδους αυτοδιοίκηση. Λυπάμαι πολύ, τους γνωρίζω έναν-έναν. Άλλοι πήραν όμως σήμερα την πρωτοβουλία για αυτό που είδε σήμερα. Και ρωτώ, ποιος σας εμπόδισε, ξέρουν σε ποιους αναφέρομαι. Ιδιαίτερα στον Δήμαρχο Ιεράπετρας, γι' αυτό αναφέρομαι. Δεν είναι προσωπικό το θέμα, δεν έχω καμία κόντρα με τον κύριο Καλαντζάκη. Θεσμικά το θέτω το θέμα. Η απόφαση αυτή έχει ισχύ 2 ολόκληρα χρόνια και βάλε πάνω από 2 να παίρνει ο κ. Παπασιλείου πρωτύτερα. Ποιος εμπόδισε λοιπόν όλους εμάς να κάνουμε αυτό που κάνουμε σήμερα. Να πω και 2 λόγια την πολιτεία, τους υπουργούς. Καλούνε αύριο μια τηλεδιάσκεψη, αυτό το πρόχειρο τρόπο για να συνεννοηθούμε, αυτό μπορούμε να κάνουμε τώρα, δυστυχώς, και έχουμε να φύγει γρήγορα. Και που καταλήγουμε να μην έχουν κληθεί οι άρχοντες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ούτε καν η περιφέρεια, ούτε καν η δήμαρχη. Πού θα καταλήξει αυτή η συζήτηση. Εγώ ξέρω εκ των προτέρων το αποτέλεσμα. Να κάνουμε φωτογραφίες, να δείξουμε ότι συζητάμε το θέμα και πάμε παρακάτω. Μα κι άλλο παρακάτω. Τελεσίδικη είναι η απόφαση. Τέλος Αυγούστου, η λίστα των υπαλλήλων οι οποίοι θα πρέπει να μετακινηθούν, να μεταστεγαστούν με ό,τι αυτό συνεπάγεται στο κεντρικό κατάστημα του, έτσι όπως θέλω να το λένε, γι' αυτό χρησιμοποιώ αυτόν τον όρο, για να είμαστε κατανοητοί, του ΙΚΑ ΕΦΚΑ στον Άγιο Νικόλαο. Να δούμε λοιπόν όμως και τη συνέχεια. Αν επιτρέψουμε να γίνει όλο αυτό, πού θα καταλήξουμε. Στο να υπάρχουν υποστελεχωμένες υπηρεσίες των ενδομένων πια, στην Ιερά Πέτρα και στη Σιτία, και να καμαρώνουμε γι' αυτό. Συμφωνώ απόλυτα κάποιος κύριος που ήταν έκανε την αναφορά ότι η κοινωνία δεν συμμετέχει. Αυτό είναι λυπηρό. Και το λέω έχοντας υπηρετεί στην κοινωνία από διάφορες θέσεις 25 χρόνια τώρα. Αυτό μας έφερε εδώ πέρα. Άρα η συνοχή είναι και αυτό ένα ζήτημα. Το πώς θα καταφέρουμε να πείσουμε εκεί έξω τον κόσμο ότι αυτό που γίνεται θα το βρεις στην πόρτα σου αύριο, μεθαύριο, για τον πατέρα σου, για το θείο σου, για το συγγενή σου. Εντάξει, θα σας πω προσωπική της μητέρας μου υπόθεση, όπου το σύστημα, από εκεί δύο λέει το σύστημα, το ηλεκτρονικό που διαθέτουν, επίσης έγινε αναφορά πολύ σωστά και είναι αυτή η τοποθέτηση, γιατί και εκεί υπάρχει πρόβλημα, όχι μόνο εκεί. Χρειάστηκε να πάω 3 φορές στο Ηράκλειο, 4. Και τελικά να τους απειλήσω με έγγραφη επιστολή και αγωγές και μηνύσεις προκειμένου να καταφέρουμε να πάρουμε
την πετσοκομμένη σύνταξη της μητέρας μου. Της τη δώσαμε στα χείλα καλά, όχι για κάποιο χρονικό διάστημα, αυτό ήταν δύο ολόκληρα χρόνια. Χωρίς να ρωτάει κανένας, εμείς κάναμε επιστολές. Γιατί έγινε αυτό, πώς έγινε αυτό, καμία δικαιολογία, καμία απάντηση, καμία επαφή. Άρα λοιπόν φτάσαμε στα άκρα, το ομολογώ, με απειλές ενυπόγραφες από μένα τον ίδιο, έτσι ώστε να δούμε και να λειτουργήσει αυτό το κράτος. Γι' αυτό έθεσα πρώτα το τι υπηρεσίες θέλουν. Δεν νοείται, το έχουμε ακούσει από όλους τους υπουργούς που πέρασαν τα προηγούμενα χρόνια. Τι ακούμε, θα αναβαθμίσουμε το σύστημα του, το ασφαλιστικό κτλ. Μέχρι τώρα όλοι έκαναν, και αν πω καμιά χειρότερη λέξη, προσπάθεια για από πασαλήματα να το βελτιώσουν. Φτάσαμε όμως το 2021 και αυτό που τελικά θέλουμε δεν το έχουμε. Ένα μήνα θα το δώσω, νομίζω ότι δεν διαφωνεί κανένας. Άρα λοιπόν να δούμε που θέλουμε να το φτάσουμε και μετά να δούμε πώς θα το φτάσουμε. Να αφήσουμε λοιπόν παθογένειες άλλων εποχών στην άκρη και να παλέψουμε για μία άλλου είδους αυτοδιοίκηση, η οποία θα τρέχει πρώτη στους φορείς και όχι να παρακαλάνε φορείς τους τοπικούς άρχοντες. Δηλαδή πώς νιώθει απόψε ο κύριος Ζερβός για την αποψινή συνάντηση. Πώς νιώθει, δηλαδή, σήμερα που θα πάει στο σπίτι, θα κάτσει το βράδυ να τσοκουραστεί. Ποια θα είναι η αίσθηση του ωφελημένου εις βάρος των άλλων. Πώς θα κοιμηθεί απόψε το βράδυ. Είναι ζητήματα τα οποία καθέτω, γιατί μιλάμε τελικά για μια αυτοδιοίκηση την οποία την επιζητούμε, τι θέλουμε, αλλά δεν γίνονται προσπάθειες. Οι προσπάθειες που γίνονται δεν φτάνουν. Για να μην το τερματίσω και το... δεν είμαι μηδενιστής. Άρα λοιπόν να δούμε όλοι μαζί από κοινού πώς ακριβώς θα είναι αυτός ο αγώνας για να αρχίσουμε να κερδίζουμε και να παίρνουμε πίσω τις υπηρεσίες που χάσαμε. Κλείνοντας, στην αναφορά που έκανε πριν ένας γύρος, για τα συστήματα και την ψηφιοποίηση, τα οποία δεν έχει έρθει. Πρόσφατα, κάνα δίμηνο νομίζω ήταν, ο κ. Χατζηδάκης επισκέφθηκε κάποιο. Το πρώτο. Και διαπίστωσε φορτηγά με φακέλου, αποθήκες, ποντίκια, πράγματα και άλλα. Τα έχουν ξαναδεί και παλιότερα. Δεν γνώριζε δηλαδή αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος είναι γενετής πολιτικός. Δεν ήξερε τι συμβαίνει στις υπηρεσίες που είναι μπροστά μας πολιτικός. Το διαπίστωσε δηλαδή 1,5 χρόνο μετά τη διοίκηση της συγκεκριμένης κυβέρνησης να σταματήσουν το δούλεμα, λέω εγώ, να το σταματήσουν και να μην μας υποτιμούν. Ως τελευταία λύση προτείνω την έξοδο στον δρόμο. Ως τελευταία, υπάρχουν πιο δημοκρατικά πράγματα που μπορούμε να κάνουμε. Χαιρετίζω την αυριανή σας συνάντηση, έστω και με τη τηλεδιάσκεψη, αλλά να δούμε λίγο το διατάφτη. Να τεθούν λοιπόν και θέματα που παραδέτω σήμερα και να σταθούμε στην ουσία του πράγματος που δουλεύετε καλά, σας παρακολουθώ. Από εκεί και πέρα όμως είναι πολλά που πρέπει να γίνουν και δεν έχουν γίνει μέχρι τώρα και το χρονικό διάστημα που μας δόθηκε δεν ήταν λίγο.